τι ζητούσαν σήμερα οι άνθρωποι. Να δουν έναν άνθρωπο, έναν φορέα. Δηλαδή, τι εννοώ, ζητάγαν και λέγανε, πού είναι ο δήμαρχός μας. Για τους βουλευτές δεν θα πω, γιατί εκεί... Η κατάσταση είναι με πολλά μπιπ για τους βουλευτές. Κατανοητή η περιγραφή. Να ακούσουμε λιγάκι τον Δήμαρχο και έχουμε πολλές ερωτήσεις. Επειδή όπως λέει ο κύριος Παλαιστίδης, λέει τη γλώσσα της αλήθειας όπως είναι και εγώ με αυτήν τη γλώσσα μιλάω. Πρώτον και πολύ σημαντικό, πρόκειται για μια κυβερνητική απόφαση. Κάποιοι δυστυχώς έπεσαν στην παγίδα να αποπροσανατολίσουν και αυτό έχει γίνει και με πληρωμένο δημοσιογράφο. Αυτά είναι γνωστά σε εσάς ιδίως. Το γνωρίζετε πολύ καλά. Υπάρχει μια στοχευμένη επίθεση γιατί έτσι αποπροσανατολίζουν το γνώσμο από ποιος έχει πάρει την απόφαση. Δεύτερον, είπα ότι υπάρχει άγνοια ενημέρωση. Αυτό ίσως έχουμε μερίδιο ευθύνης. Εδώ ποτέ δεν τονίστηκε το τελευταίο χρονικό διάστημα ότι από τις 5.000 που είχε εξαγγείλει ο κ. Μηταράκης έχουμε φτάσει σε, δεν θα πω δεσμεύσεις, σε τοποθετήσεις που λένε ότι δεν θα αυξηθεί ούτε κατά ένα. Επομένως, μια τεράστια νίκη της τοπικής κοινωνίας είναι αυτή. Δεύτερον, όλοι λέμε και το Δημοτικό μας Συμβούλιο αυτό είπε να βελτιωθούν οι υποδομές.